Όλγα, πότε ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό? Καταρχάς, να σου πω ότι σήμερα θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ η συζήτηση, ώστε να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές αλλά και οι υπουργοί, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα το λόγο. Κορυφώνεται αύριο με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Θα υπάρξει φυσικά και η τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κ. Χατζηδάκη. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ονομαστική φανερή ψηφοφορία, που παραδοσιακά λαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Όλες αυτές τις ημέρες, 5 ημέρες συνολικά διαρκεί ο προϋπολογισμός, δεν έλειψαν εικόνες, αντιπαραθέσεις για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Είχαμε και σήμερα κάποιες από αυτές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, αλλά και την κόντρα ανάμεσα στον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Θεοχάρη Ρίτσα. Το αύριο σχεδιάζεται σήμερα. Αυτός ο προϋπολογισμός θέτει τις βάσεις για το μέλλον για το οποίο κάνω λόγο. Η πρώτη τετραετία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποίησε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Παράλληλα όμως, ενίσχυσε την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και θωράτσχισε τα σύνορά της, που είναι συγχρόνως και ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Να βάλετε το χέρι στην καρδιά ή στη βίβλο, ό,τι προτιμάτε, και να πείτε μπροστά στο κοινοβούλιο ότι δεν πιστεύετε ότι υπάρχει καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, ότι δεν πιστεύετε ότι υπάρχει καρτέλ στην ενέργεια, ότι δεν πιστεύετε ότι υπάρχει καρτέλ στις τηλεπικοινωνίες. Με το χέρι στην καρδιά για το καρτέλ. Κανένας δεν πιστεύει ότι η κατάσταση στην αγορά της χώρας μας είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Εκεί που θα θέλαμε να είναι, δεν είναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινούμαστε προς τα εκεί που θα θέλαμε να είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δώσαμε την ανεξαρτησία και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει τη δουλειά της.